Αυτά τα δύο έχουν να κάνουν τώρα με την πανδημία. Ήταν Ναι. και είχαν δοθεί οδηγίες και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για έκτακτο βοήθημα σε κατοίκους ορεινών περιοχών που ήταν Ναι, δικό σας και του Υπουργού Εσωτερικών. Αυτή είναι η δεύτερη σημαντική απόφαση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται φέτος, αλλά και λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων. Θα δοθεί ένα επιπλέον έκτακτο για φέτος επίδομα, το οποίο είναι της τάξης του 50% επί του επιδόματος που δίνεται κανονικά. Για παράδειγμα, μια οικογένεια, ας πούμε, σε ψηλό υψόμετρο με δύο παιδιά, λαμβάνει, αν δεν απατώ, με 1.000 ευρώ, θα πάει στα 1.500. Ένας μονήρης συνταξιούχος που λαμβάνει 260 ευρώ θα πάει στα 390. Είναι μια πολύ σημαντική χορηγία, δεδομένων της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχω.